Κύριε Δημαρχέ, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι πλέον στο πορτοκαλί, τρίτη ε, ζώνη στο χάρτη πανελλαδικά, όσον αφορά τον κορονοϊό. Και είμαστε λίγο πριν το κόκκινο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Σερβίων, ε, Η κατάσταση στο Δήμο Σερβίων αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ελεγχόμενη. Βέβαια, εμεί είχαμε συνηθίσει μέχρι πριν 10 μέρε να μην έχουμε ουδένα κρούσμα. Τώρα τα 5-6 κρούσματα θεωρώ ότι είναι πάλι μεγάλα πρέπει όλοι επιτέλους να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη και να παίρνουμε τα μέτρα που μας συνιστούν οι ειδικοί. Δεν έχουμε άλλον τρόπο αντιμετώπισης του ιού. Δυστυχώς η επιστήμη ακόμα δεν προχώρησε εκεί που θα θέλαμε όλοι μας. Ας κάνουμε υπομονή και ας τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας πριν έρθουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα θα έρθουν αν αφήσουμε να εξέλει τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν ελαφρώς χαλαροί γιατί δεν είχαμε κρούσματα. Τώρα όμως νομίζω ότι είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης του καθενός και όλοι να δείξουμε ε, απόλυτη εμπιστοσύνη στα λεγόμενα των γιατρών. Να ακολουθήσουμε απόλυτα τι συμβουλέ. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Έχουμε εικόνα και αριθμό κρουσμάτων στο Δημοσερβείο. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίε πάντα. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει κρούσμα στο κέντρο υγείας και σε ένα δημοτικό σχολείο νοσεί ο δάσκαλος. Ναι. Ε, και εγώ οι πληροφορίες που παίρνω δεν είναι επίσημες. Ε, δεν πληροφορίες από το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο υπάλληλοι του Κέντρου Υγείας θετικοί και γίνεται ανείχνευση των πολύ κοντινών. Υπάρχουν δύο παιδάκια από την Μεσιανή και γι' αυτό το σχολείο έκλεισε. Ε, και υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος δεν είναι ενημέρωση προσωπική, δεν το ξέρω και εγώ το ακούω, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει ε, κρούσμα δασκάλου. Νομίζω ότι ε, η ανέβρεση των κρουσμάτων στο Δήμο μα είναι εντελώς τυχαία, γιατί, γιατί Πολύ απλά δεν είχαμε ηχνηλατήσεις ε, μέχρι τώρα. Ε, όλο το θέμα ξεκίνησε ε, πριν ε, σχεδόν 10 μέρες από υπάλληλο του Δήμου, μη δημότη του Δήμου μας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι εξαπλώνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους γρήγορες εμφανίσεις πολλών και απότομων κρουσμάτων δεν νομίζω ότι έχουμε το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα της κοζάνης αλλά ε, είναι πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσουμε και εμείς. Άρα για να βγούμε γρήγορα από το πορτοκαλί και να μην πάμε στο κόκκινο θα πρέπει όλοι μας να λάβουμε τα μέτρα που ε, μας συνιστούν οι ειδικοί.